Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Βενάκης. Κύριε Βενάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, καλά? Καλά, εσείς? Τι σας πήγε λοιπόν στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κλάδων και τι έβγαλε αυτή η σύσκεψη, η τεχνική που είχατε με τους αρμόδιους προϊστάμενους των τμήματων που έχουν να κάνουν με μελέτες και έργα για την περιφερειακή ενότητα την οποία εκπροσωπείτε? Πήγαμε προκειμένου να ιεραρχήσουμε για άλλη μια φορά ακόμα τα έργα που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, και πάντα όταν πάμε τα γραφεία της περιφέρειας έχουμε θετικά αποτελέσματα για τα νησιά μας. Ναι, είναι βέβαιο ότι στα λόγια τα έχετε τα θετικά. Πείτε μου μετά τι γίνεται. Εγώ ίσως είμαι τυχερός, ναι, και έχω περισσότερο στα έργα παρά στα λόγια. Ωραία. Θετικό. Ό,τι έργα έχουμε δρομολογήσει από τον καιρό που ανέλαβα, προχωράνε, έστω και με κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τις δημοπρατήσεις, όσον αφορά με κακούς εργολάβους, όλα προχωράνε. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μιλήσαμε για καινούργια έργα που θα γίνουν στη Μήλο και που πρέπει να γίνουν, παραδείγματος χάρη για τον ηλεκτροφωτισμό από το αεροδρόμιο μέχρι τον Αδάμαντα, ναι, και από τον Παράσπορο μέχρι τη διασταύρωση Μουράτου, έτσι λέγεται η περιοχή. Ναι. Δόθηκε εντολή και η μελέτη σχεδόν ολοκληρώνεται, ναι, γιατί είχε δοθεί εντολή πριν δύο μήνες. Ναι. Τη σύνταξη μελέτης την κάνει η περιφέρεια, έτσι? Ναι, ναι, υπάλληλος, ναι, της περιφέρειας, ναι, ναι. Αυτή τώρα, επειδή αυτή τη στιγμή ο ηλεκτροφωτισμός λειτουργεί? Όχι. Ο μισός λειτουργεί, ο άλλος είναι ανύπαρκτος, θα μπει καινούριος. Ο μισός που λειτουργεί θέλει επισκευή και αντικατάσταση. Θέλει, ο υπόλοιπος, ναι, ο υπόλοιπος θα αποκαινουργήσει, θα πούνε μάλιστα ηλιακά συστήματα, να έχουμε και οικονομία ρεύματος. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Αρκεί να είναι καλά τα υλικά και να αποδίδουν, κύριε Βενάκη, γιατί έχουμε προβλήματα και κάποιες φορές ως προς αυτά τα ζητήματα, τα τεχνικά δηλαδή, τα τεχνολογικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά προσπαθούμε για ό,τι το καλύτερο είναι. Εντάξει, είναι θέμα τεχνικών υπηρεσιών. Ναι. Όσον αφορά το λιμάνι στα Πολώνια. Εκεί δόθηκε πραγματικά αυστηρή εντολή. Το επόμενο διάστημα από το οποίο δόθηκε χρονοδιάγραμμα, όχι περισσότερο από δύο μήνες, ναι, να έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη προκειμένου να δούμε πού θα το εντάξουμε για να γίνει το λιμάνι. Ναι, ναι. Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι θέλει χρόνο, καταλαβαίνετε ότι ακόμη... Δεν θέλει χρόνο. Δεν θέλει. Οι μελέτες υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά θέλουν επικαιροποίησης, έτσι. Θέλουν επικαιροποίηση, ναι, μόνο. Ναι. Η μελέτη των περιβαλλοντικών όρων θα αλλαχτεί ή θα μείνει ίδια και θα επικαιροποιηθεί? Έχω την αίσθηση ότι η μελέτη ισχύει ακόμα, δεν έχει λήξει. Α, μάλιστα. Αυτό αν συμβαίνει είστε τυχεροί πράγματι. Ναι, αυτή με επιφύλαξη να νομίζω ότι ισχύει ακόμα, ναι, η περιβαλλοντική, ναι, μελέτη. Ναι. Και είχατε και το ζήτημα μιας μελέτης οδοποιίας, έτσι, ενός επαρχιακού δρόμου. Αυτό είναι ένα σπουδαίο έργο, το οποίο πρέπει να έχει γίνει εδώ και 50 χρόνια και δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Και είναι και μικρός δρόμος, είναι και μικρός. Ένα δρόμο 10 χιλιόμετρα που οδηγεί στην νότιο-δυτική πλευρά της Μήλου. Δηλαδή δημιουργεί, όταν κάνουμε αυτό το πράγμα γίνεται ένας περιφερειακός. Είναι ο δρόμος από Αγία Μαρία προς Άγιο Ιωάννη. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλη σημασία για τον τουρισμό του νησιού, αλλά και για τους αγρότες. Εδώ τώρα δεν έχει ανατεθεί καν ακόμα η μελέτη, έτσι? Δυστυχώς η μελέτη τώρα θα ανατεθεί. Ναι. Προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μεγάλο, διότι είναι έργο που απαιτεί αρκετά χρήματα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Δύο για να ολοκληρωθεί. Ναι. Για 10 χιλιόμετρα, τόσο πολύ. Είναι 10 χιλιόμετρα, ο οποίος θέλει διαπλατήσεις, δεν έχει τεχνικά καθόλου, είναι ένας δρόμος... Α, δεν έχει, ναι. Είναι δηλαδή χωματόδρομος αυτή τη στιγμή? Χωματόδρομος, στενός, θέλει διαπλάτηση σε πολλά μέρη, τεχνικά δεν έχει καθόλου. Εκεί ιδιοκτησίες, θέμα ιδιοκτησιών δεν υπάρχει? Είναι σχεδόν στο βουνό περισσότερο, κάπου υπάρχουν μερικές ιδιοκτησίες, αλλά έχω μάθει και έχουμε μιλήσει ότι δεν έχουν αντίρρηση για να δώσουν, ναι, λίγο όπου χρειάζεται. Γιατί ξέρετε ότι αυτό και μόνο μπορεί να καθυστερήσει, αν προκύψει θέμα, να καθυστερήσει όλο το έργο σε περίπτωση, ναι, που υπάρχουν ενστάσεις. Όχι πολύ, γιατί οι απολυτριώσεις τώρα γίνονται μέσα σε 7 μήνες, ολοκληρώνονται όταν είναι για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εννοείται αναγκαστικές, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά δεν έχουμε τέτοιο θέμα, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Ωραία, δεν έχουμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Για πείτε μας και για την Κίμολο. Θα σας πω ακόμα ότι υπογράφουμε τώρα προγραμματική σύμβαση στη Μήλο για να γίνει και η μελέτη για ένα μικρό σφαγείο που είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Βεβαίως. Η Μήλος έχει κτηνοτροφία? Έχει, και μάλιστα
αναπτύσσεται αρκετά αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον. Καλά, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει, αυτό είναι θετικό, γιατί ακούμε περιφερειακά συνέδρια, παραγωγική ανασυγκρότηση και σημασία έχει να βλέπουμε και στον πρωτογενή τομέα να υπάρχει αυτή η ανασυγκρότηση. Ακούστε, όσον αφορά τα περιφερειακά συνέδρια, ναι, καλά είναι που γίνονται και να γίνονται, ναι. Αλλά αν είχαν όρεξη οι όποιοι πολιτικοί μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν, θα κάνανε μόνο ένα πράγμα. Ξέρετε ποιο? Την εφαρμογή του συντάγματος, το άρθρο που λέει περί νησιωτικότητος. Ναι. Όταν λοιπόν νομοθετώντας εφαρμόζουν την νησιωτικότητα βάσει του συντάγματος, πολλά προβλήματα από αυτά που έχουμε σήμερα δεν θα τα είχαμε. Θα είχαν λυθεί, ναι, ή θα λυνόντουσαν. Δεν έχετε άδικο. Απλούστε τα φασαρία να κάνουμε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε. Ναι, θα το δούμε στην πορεία, γιατί όπως ξέρετε, η χώρα μας πλέον δεν είναι όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μιλώ μόνο γιατί εμείς είμαστε, ναι, σε κρίση και σε μνημόνια. Γενικότερα, ξέρετε τώρα ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Όταν λοιπόν νομοθετεί κάτι, πρέπει να συνάδει και με αυτά τα οποία ισχύουν στην Ευρώπη. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χαμηλούς και μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ. Ναι. Εδώ η Σχοινούσα, η Δονούσα, η Ηρακλία έχει 24% ΦΠΑ. Έτσι. Η Βενζίνη στην Αθήνα έχει ένα 40%, στην Ηρακλία έχει σχεδόν 2. Έτσι, έτσι, έτσι. Μιλάμε για ανισότητες κοινωνικές τεράστιες. Μεγάλες ανισότητες, μεγάλες. Στην Κίμολο βλέπω εκεί ότι υπάρχει και εκεί οδοποιία και βλέπω ότι υπάρχει ανάγκη επέκτασης του Χιτά του νησιού. Έχει κορεστεί εκεί ο Χιτά. Εκεί η Κίμολος είχε την ευτυχία να έχει Χιτά όταν ακόμα δεν είχαν, ναι, καν σχεδιαστεί για τα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων. Ναι, δυστυχώς, ναι, ναι, δεν τον διαχειρίστηκαν σωστά λόγω άγνοιας. Και έτσι έχει κορεστεί και τώρα πρέπει να τον μεγαλώσουμε και να βελτιώσουμε τον υπάρχον. Ναι, και ξέρετε ότι τώρα θα μπουν και νέες προδιαγραφές πιθανόν, γιατί ακόμη και η Χιτά τώρα θεωρούνται, ναι, θεωρούνται παροχημένοι. Πάμε σε άλλους τύπους τώρα. Χιτή θα γίνουνε, χιτή γίνονται όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Χιτή. Ακριβώς. Και έχει και ένα έργο εκεί οδοποιίας, έτσι, για την Πράσα. Ένα έργο για τα Πράσα που είναι μια πανέμορφη παραλία, το οποίο και αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 100 χρόνια και προσπαθούμε να το κάνουμε τώρα με μεγάλη δυσκολία. Ναι. Αλλά θα γίνει. Θα γίνει, γιατί δεσμευτήκαμε ότι αυτό θα γίνουν άμεσα. Μάλιστα. Για να πάμε και στη Σέριφο, που βλέπω ότι θέλει και μια προσθήκη αίθουσα στο δημοτικό σχολείο εκεί. Η Σέριφο, κατά ένα περίεργο τρόπο, βρήκαμε στα συρτάρια μια μελέτη για μια αίθουσα που θέλει το δημοτικό σχολείο εδώ και χρόνια και δεν είχε παγώσει. Μάλιστα. Υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ναι. Έχουμε δημοπρατήσει το γυμνάσιο Λύκειο Σερίφου να γίνει γενική επισκευή, διότι είχαμε κακό φαίνεται εργολάβο και ενώ το κτίριο είναι μόλις 30 ετών, είναι σαν βομβαρδισμένο. Ναι. Καλά ξέρετε κάτι. Είναι και η συντήρηση που δεν γίνεται, κύριε Βενάκη. Δεν όντως, κάνουν συντήρηση. Το γυμνάσιο αυτό είχε, λέει, 14 χρόνια κατά ομολογία των δασκάλων εκεί πέρα. Ναι, τον... ναι. Να συντηρηθεί. Μα τώρα. Όντως είχε συμβεί και αυτό. Έτσι, αλλά υπήρχαν και κακοτεχνίες. Ναι, καλά, σαφώς. Κακοτεχνίες εμφανέστατες. Ναι, ναι. Τι άλλο έχουμε εκεί? Ένα δρόμο που οδηγεί προς τις ανατολικές παραλίες από το Φράγμα προς Άγιο Σώστη και στις κάτι μικρές παραλίουλες όμως της θείας των Ασφαλτοστρώσεων και αυτό είναι μικρή δαπάνη γύρω στα 100-120 χιλιάρικα. Ναι. Και επίσης προσπαθούμε μαζί με το Δήμο να βρούμε τρόπο να αναβαθμίσουμε το βιολογικό καταλαγισμό του νησιού, διότι εκεί έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπάρχει, δεν επαρκεί πλέον? Κύριε μου, η Σέρφος είχε βιολογικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, σχεδόν 25, ναι, όμως ποτέ δεν συντηρήθηκε και καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην έχει. Μάλιστα, αυτό είναι άσχημο, πολύ άσχημο. Κοιτάξτε, τα μικρά νησιά έχουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τα έργα υποδομής που, ναι, δεν έχουν, ναι, αλλά έχουν και μεγάλα προβλήματα στα έργα υποδομής που έχουν, διότι οι δήμοι αυτοί είναι μικροί, δεν έχουν προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην συντηρούνται αυτά τα έργα. Θα έπρεπε να υπήρξε ένα νομοθετικό πλαίσιο που να κανονίζει τη συντήρηση και τη λειτουργία αυτών των έργων. Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι η Σέριφος είναι και στα νησιά που ακόμη δεν έχει αποκαταστήσει τη χωματερή που είχε. Όχι. Από τα πρώτα νησιά είναι που έχει και η Σέριφος. Και γιατί τότε αναφέρεται για αποκατάσταση του Χαδά? Ναι, 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 αυτό δεν το κατάλαβα καλά. Ναι, όντως, εκεί πάμε τώρα να το καθαρίσουμε και να το μαζέψουμε. Δεν δείχνονται εκεί πέρα πλέον
σκουπιδιά. Α, γιατί... έχει σταματήσει η λειτουργία του, απλά δεν έχει γίνει αποκατάσταση. Εδώ και 5 χρόνια. Ωραία. 5 χρόνια. Μπράβο. Αλλά και εδώ έχουμε πρόβλημα. Ναι, πού. Το χιτά της ρήφου, ναι, σχεδόν είναι και αυτός κορεσμένος, διότι δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, δεν τον διαχειρίστηκαν σωστά. Δηλαδή το διαχειρίζονταν όπως διαχειρίζονταν τη χωματερή, πήγαιναν όλα τα περίπου, σκουπίδια. Περίπου, κυρία μου, περίπου, περίπου, ναι, ποτέ, εγώ όταν πήγα τώρα έφυξε. Μιλάμε για έργα υποδομής. Σας είπα, υπάρχει θέμα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Λειτουργία και συντήρηση. Τεχνικό προσωπικό έχει, ας πούμε, η σέριφος. Ούτε ένα. Μάλιστα. Τίποτα σας λέω, τίποτα. Όλοι οι υπάλληλοι της ΕΕ που είναι τρεις νομίζω. Τρεις και είναι διοικητικοί προφανώς. Και δεν φτάνουν, είναι διοικητικοί και δεν φτάνουν. Ναι. Τι να κάνουν. Ναι. Ταμείο, γραμματιακή υποστήριξη. Η διαχείριση του ΧΙΤΑ δηλαδή την έκανε ο ίδιος ο Δήμος, έτσι, αυτά τα χρόνια. Ο ίδιος ο Δήμος. Ο ίδιος ο Δήμος είναι με τους. Μάλιστα. Οδοκαθαριστές του. Ναι. Πηγαίναν, τα διάζαν όπως ήταν όλα μέσα και τελείωνε. Τραγικό. Τραγικό. Τι θα κάνει τώρα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν. Καλά, αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά όταν δεν ξέρεις ρωτάς κιόλας. Αυτός πρέπει τώρα να αδειαστεί με προσοχή, ναι, να μεταφερθούν κάποια απορρίμματα που είναι στερεά και πρέπει να απομακρυνθούν, δηλαδή να γίνει σαν τύπου ανακύκλωση μεταχρονολογημένη που λένε, ναι, και πώς... να αρχίσει να λειτουργεί σωστά. Πώς να γίνει τώρα αυτό. Έτσι όπως πρέπει θα... να γίνει, όπως γίνεται. Πρέπει όλα αυτά να βγουν από μέσα. Ναι. Να γίνει διαλογή. Γιατί όλα αυτά θα έχουν γίνει μια μάζα τώρα, καταλάβατε γιατί ακριβώς, το λέω. Ακριβώς, έχει γίνει, σας λέω, είναι σαν να μην υπάρχει. Ναι. Τι να πω. Κακό. Σύφνος. Η πανέμορφη Σύφνος που ακόμη πηγαίνω εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν το όνειρό μου να πάω στη Σύφνο και ακόμη δεν έχω φτάσει εκεί. Να έρθείτε φέτος να σας φιλοξενήσω εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η Σύφνος είναι το νησί μου. Αλλά είναι ένα ξεχωριστό νησί. Γι' αυτό ήθελα και εγώ. Γι' αυτό ήθελα και εγώ. Καταρχήν Σύφνος ήταν το νησί των γραμμάτων, έτσι έχει χαρακτηριστεί. Μια και ο πρώτος υπουργός παιδείας του Καποδίστρια ήταν από τη Σύφνο, ο Νικόλαος Χρυσόγελος. Ναι. Έχει ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από τα άλλα νησιά. Mm-hmm. Αλλά και εδώ έχουμε προβλήματα. Κάναμε ένα έργο λιμενικό πριν λίγα χρόνια στον Πλατήγιαλό με αποτέλεσμα να κάνει ζημιά στην παραλία. Όχι βέβαια όλοι πήραν και το λιμενικό. Μας έχει πνίξει και η άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ναι, τι έχει γίνει εκεί. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια μελέτη και να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ που έχει ένα πρόγραμμα. Χάθηκε η παραλία τελείως. Μια παραλία μεγαλύτερη των Κυκλάδων ήταν αυτή. Χάθηκε τελείως. Τώρα δεν έχει εκδώσει ο Περιφερειάρχης και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Νοτιού Αιγαίου για διάβρωση παραλίων. Ακριβώς, εδώ πολεμούμε τώρα να το εντάξουμε αυτό το έργο, μήπως και κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Διότι εάν συνεχιστεί η κατάσταση, ναι, το επόμενο χειμώνα θα χάσουμε σπίτια. Έχει φτάσει πλέον στα θεμέλια των σπιτιών η θάλασσα. Ω, μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι θλιβερό, είναι θλιβερό. Πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια και πρέπει. Τώρα δεν ξέρω από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω τίποτα, έτσι, δε προπαρασκευαστικό. Βέβαια έχει δώσει και μία παράταση ο Περιφερειάρχης. Πάνω σε αυτή την παράταση πήγαμε να μπούμε. Ναι. Ναι. Μακάρι να μπει η Σύφνος, να μην έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Κοιτάξτε, θα μπει αν σπεύσει η περιφέρεια να κάνει το φάκελο, έτσι. Μα αυτό κάνει. Θα βοηθήσουμε όλοι μαζί, ναι, και θα γίνει σύντομα. Ωραία. Ο φάκελος. Διότι διαφορετικά πρέπει να επέμβει η κεντρική διοίκηση, διότι απειλούνται οι κατοικίες των ανθρώπων. Βέβαια. Είναι τραγική κατάσταση. Και οι άνθρωποι οι ίδιοι, έτσι. Μπορεί να περπατάς εκεί δίπλα και κάτι να γίνει και να πέσεις ξαφνικά στο νερό. Είναι άμεσα μέτρα. Μάλιστα. Άμεσα μέτρα. Ασφαλτόστρωση ενός δρόμου, έτσι. Έχουμε εκεί επίσης. Ο δρόμος του Πλατήγιαλού είναι 40 ετών, αλλά είχε πολύ καλή άσφαλτο και κράτηση μέχρι τώρα. Τώρα όμως πλέον είναι επικίνδυνη άσφαλτο. Έχει πια γίνει σαν γυαλί το χαλί και από πάνω. Θέλει μια ψηλή ασφαλτόστρωση. Μάλιστα. Θα γίνει και αυτό. Αυτό είναι εύκολο. Έχετε και διαπλάτηση. Πολλά λεφτά. Ναι, πολλά λεφτά. Ακόμα στην Ελλάδα του 2018 και της κρίσης και των μνημονίων, τα έργα οδοποιίας στοιχίζουν πανάκριβα, έτσι. Πανάκριβα, ναι. Ναι. Μάλιστα. Πανάκριβα. Έχετε και ένα γεφύρι εκεί, στο δρόμο Απολωνίας Καμαρών. Εκεί ένα γεφύρι 100 ετών πρέπει να διαπλανηθεί, διότι έχει πλάτος μόνο 4 μέτρα και περνάνε αυτοκίνητα πάνω κάτω, είναι ο κεντρικός δρόμος, ναι, του λιμανιού. Διπλής διόδου, ναι. Είναι μικρό έργο αυτό, εντάξει, δεν το συζητάμε, έπρεπε να έχει γίνει, θα το κάνουμε τώρα και αυτό εμείς. Ναι, το γεφύρι λέτε είναι 100 ετών, υπάγεται στα νεότερα μνημεία, υπάγεται κάπου. Προφανώς, εμείς δεν θα το αγγίξουμε καθόλου. Ναι. Θα μείνει όπως είναι αυτό το γεφύρι και θα κάνουμε δίπλα ένα άλλο και θα έχουμε άνοδο το παλιό κάπου. Α, μάλιστα, θα κάνετε άλλο, πρόσθετο. Γιατί μάλιστα. Όντως είναι ωραίο γεφύρι, με αυτήν. Βέβαια, γι' αυτό ρωτάω. Ναι.
Όπως θα δείτε όταν έρθει στη Σύφνο, όλα αυτά τα προσέχαμε και τα προσέχουμε χωρίς να μας το επιβάλλει κανείς. Έτσι. Και, και αυτό είναι που μας κάνει ξεχωριστούς. Το νησί έχει μεγαλώσει χωρίς να έχει αλλοιωθεί. Οι οικισμοί του είναι όπως ήταν πριν 100 χρόνια. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη θετικό. Προσοχή έχουμε δείξει πολύ αυτό θετικό. Και το πουλάμε βέβαια αυτό. Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Και τέλος έχετε και ένα ζήτημα εκεί με ένα ενταγμένο έργο στο ΕΣΠΑ που αφορά την αποχέτευση, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε Σύφνος, έχουμε την αποχέτευση η οποία πάει για δημοπράτηση, ναι. Και έχουμε και το λιμάνι των Καμαρών, το οποίο και αυτό προχωράει να ολοκληρωθεί ο φάκελος, να πάει για δημοπράτηση. Ναι, ναι. Το ΕΣΠΑ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω έτσι εν κατακλείδη τι θα θέλατε να μας πείτε, κύριε Βενάκη, όσον αφορά δηλαδή την πρόοδο των νησιών, πώς βλέπετε την επισκεψιμότητα εκεί, τα ζητήματα που μπαίνουν, γιατί πολλές φορές εκεί μπαίνουν και ζητήματα ακόμη και ακτοπλοείας, έτσι δεν είναι? Ακτοπλοεία, το χειμώνα είμαστε χάλια, ναι. Το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Έρχονται τα ταχύπλοα εκεί? Πολλά ταχύπλοα έχει, ναι, τη γραμμή μας των δυτικών κυκλάδων πάλι φέτος. Μας συνδέει, ναι, με Σαντορίνη. Mm-hmm. Και Μενάξο έχουμε κάποιες μέρες, έχουμε και Μενάξο. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Πάμε καλά. Κόσμος, από ό,τι δείχνουν οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις και οι κρατήσεις, θα υπάρχει πάρα πολύ περισσότερο σε φέτος. Ναι. Γενικότερα ο τουρισμός όλα εκεί σε αυτά τα νησιά. Το κύμα. Ναι, από νερό πώς πάνε τα νησιά? Αυτό, ναι, ναι, έχουμε αφαλατώσεις σε όλα τα νησιά. Η Σέριφος βέβαια έχει νερό από πηγές και έχει και ένα πράγμα τεράστιο. Ναι, αλλά φέτος είχαμε ανομβρία, ξέρετε, και αυτά είναι άδεια σχεδόν. Έχει, όχι, όχι. Τη Σερίφου δεν είναι γεμάτο-γεμάτο, αλλά έχει πάρα πολύ νερό. Ωραία. Αν το χρησιμοποιήσουν. Mm-hmm. Η Κύμολος ετοιμάζεται η αφαλάτωση. Ελπίζω ότι μέχρι αρχές Ιουλίου θα λειτουργήσει κι αυτή. Η Σύφνος έχει 4. Η Μήλος έχει αφαλατώσεις και αγοράζει νερό από ιδιώτη. Και έχει ληφθεί μέρη ώστε να μην έχουμε θέμα με νερό. Ωραία. Αυτό γιατί όλοι αγωνιούν φέτος για αυτό το θέμα του νερού. Το θέμα μας είναι άλλο, και ότι οι επιχειρηματίες είναι πλέον εξουθενωμένοι, εξαντλημένοι. Η φορολογία και ο ΦΠΑ τους έχει καταστρέψει. Και δεν ξέρω αν του χρόνου ή τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις με τις δυσκολίες που έχουν στα νησιά να επιβιώσουν για να δεχτούν τουρίστες. Μα είναι δυνατόν σε αυτά τα νησιά που είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους να μην έχουμε μικρές επιχειρήσεις? Τι θα έχουμε, πολυκαταστήματα? Να δω στη Σύφνο. Ναι, εννοείται ότι δεν θα έχουμε τίποτα σχεδόν. Ακριβώς. Ναι. Πάμε για καταστροφή και κανείς δεν το αντιλαμβάνει αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζετε ότι ήταν τυχαία αυτή η φορολογική μείωση που είχαμε και το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά? Όχι βέβαια. Καθόλου τυχαία, ίσα ίσα. Εγώ το είπα πως θα είναι εδώ για το συνέδριο, για το προσυνέδριο, και θα, ναι, το πω και στη Σύρο. Ναι. Μιλούσατε ότι θα δώσετε ισοδύναμα. Mm-hmm. 2,5 χρόνια μετά δεν έχετε δώσει τίποτα. Μόνο παίρνετε. Μέχρι πότε θα μπορεί να σας δίνει πια αυτός ο κόσμος? Τελειώσαν τα λεφτά. Ναι, ναι. Είναι. Σας είπα ένα παράδειγμα της καθημερινότητας. 2 ευρώ η βενζίνη στα νησιά μας, 1,40 στην Αθήνα. Έτσι. Έχετε δίκιο. Θες να πάει να κάνεις μια εξέταση, ένας άνθρωπος φτωχός, ένας αγρότης, πρέπει να πάει στην Αθήνα, ενώ ο Αθηναίος που πληρώνει τις ίδιες εισφοράς έχει δίπλα στο νοσοκομείο του. Έτσι είναι. Κύριε Βιεννάκη, δυστυχώς. Είναι δυνατόν να μην τα βλέπουν οι εκάστοτε κυβερνήτες? Είναι δυνατόν? Τότε πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς. Αφού τα βλέπουν και κάνουν πως δεν τα βλέπουν, πρέπει να τους ανοίξουμε τα μάτια εμείς. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Τι κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, και σωστά το θέτετε, γιατί όταν συμβαίνουν τα πράγματα και εμείς αντιδρούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν, έτσι, μου επιτρέπετε από τη θέση μου σαν έπαρχος να πω τι πρέπει να κάνουμε, αλλά κάποια στιγμή, αν τραβήξει έτσι, θα παρατηθώ από το αξίωμά μου και θα βάλω εγώ μπροστά τον κόσμο. Μάλιστα. Να δεις τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Βενάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επίσης. Ευχαριστώ.